του έκτου θερινού σχολείου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι μια διαφορετική βιωματική δράση καθημερινά από τις 14 έως και τις 21 του τρέχοντος μήνα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ευαγγελία Φανουράκη, τη Δήμαρχο Δημόσιας Υγείας και Δημόσιων Σχέσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, και να σας ευχαριστήσω πολύ και για την αναμονή. Είτε και αυτή μας τη δράση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου με πρωτοβουλία του Δημάρχου για δεύτερη συνεχή χρονιά έχει φιλοξενεί το θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το οποίο είναι η έκτη χρονιά η οποία λαμβάνει η χώρα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει την εκπαίδευση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και με την λαογραφία και τον πολιτισμό. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή από τις 14 του μήνα στον Άγιο Νικόλαο καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και από το εξωτερικό και άνθρωποι του πολιτισμού, οι οποίοι πραγματοποιούν μαθήματα στους φοιτητές, στους συμμετέχοντες του προγράμματος, ενώ παράλληλα μία φορά την ημέρα πραγματοποιείται και μία διαφορετική, μία βιωματική ανοιχτή δράση στον πληθυσμό που μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε, ακόμα και αν δεν είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του προγράμματος. Η πρώτη δράση που πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο ήταν χθες, όπου με την μεταπτυχιακή φοιτήτρια και εκπαιδευτικό από τον Άγιο Νικόλαο, κυρία Ιρό Κοριαζίδου, πραγματοποιήθηκε μια διαφορετική ξενάγηση στην πόλη, χρησιμοποιώντας ένα application το οποίο δημιούργησε κατά τη διάρκεια της φοιτησής της, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Ρούσο Κούνδουρο, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη δράση σε εξωτερικό χώρο, αυτή τη φορά στη Σπίνα Λόγκα, πάλι με ένα νέο application της Ιρός της Κοριαζίδου, σχετικά με την ξενάγησή της και την ιστορία του νησιού. Μετά την ξενάγηση χθες, ο καθηγητής κύριος Λανακάκης πραγματοποίησε πάνω από τη λίμνη θεατρικό παιχνίδι, στο οποίο συμμετείχαν τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και πολίτες του Αγίου Νικολάου που βρέθηκαν στο χώρο, ενώ σήμερα τη σκητάλη πήρε η Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία μίλησε και εκείνη στη Σπίνα Λόγκα για την δική της άποψη για το νησί, για το δικό της βίωμα, για τον τρόπο που εκείνη αποφάσισε να γίνει δημότης του Αγίου Νικολάου από την αγάπη που έχει για αυτόν τον τόπο. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Πέρα από την επιτυχία της δράσης, έχουμε και την καλύτερη δυνατή διαφήμιση για τον τόπο σας. Σωστά. Ο στόχος του Δήμου και προσωπικά του Δημάρχου που είχε αυτή την πρωτοβουλία ήταν τόσο να διασυνδεθεί ο Δήμος με το Πανεπιστήμιο, να έρθει δηλαδή έστω και για λίγο, έστω και για λίγες μέρες το Πανεπιστήμιο στην πόλη, αλλά και να έρθουν και άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας, φοιτητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι θα γίνουν οι καλύτεροι influencer του πολιτισμού μας, της λαογραφίας μας και της ομορφιάς του τόπου μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια του προγράμματος.